Γεια σας. Θα δούμε σήμερα πώς θα πλέξουμε ένα μικρό σχοιλάκι δαλματίας για μπρελόκ, παιχνιδάκι. Μπορούμε βέβαια να το πλέξουμε και με πιο χοντρό νήμα και να μας βγει λίγο μεγαλύτερο. Αυτό είναι μικρό, ίσα ίσα για μπρελόκ. Το έπλεξα με βαμβακερό νήμα, μερσεριζέ, που έχει 125 μέτρα στα 50 γραμμάρια και βελονάκι 3 χιλιοστά. Πλέκουμε το σώμα του ξεκινώντας από το κεφάλι, καταλήγοντας εδώ στο κάτω μέρος του σώματος. Πλέκουμε χωριστά τα αυτιά, ένα μαύρο, ένα λευκό. Τα χεράκια του, τα ποδαράκια του μάλλον, 4 ποδαράκια. Και το κολάρο του. Χρειαζόμαστε λίγο νήμα, δεν είναι κάτι, είναι πολύ μικρό το σκυλάκι. Και θα δούμε μαζί, ξεκινάμε από το κεφάλι του. Θα κάνουμε ένα μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 7 άριχτα. Το σκυλάκι το πλέκουμε σπιράλ, οπότε χρειαζόμαστε νήμα οδηγό. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο γύρο, στον οποίο θα κάνουμε 7 αυξήσεις. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 14 άριχτα. Το σκυλάκι είναι πλεγμένο με άριχτα. Παρέλειψα να σας το πω στην αρχή. Κάνουμε 7 αυξήσεις. Στον τρίτο γύρο θα πλέξουμε 1 και στον επόμενο πόντο θα κάνουμε αύξηση. Πλέκουμε 1 αύξηση, 1 αύξηση, γύρω-γύρω 7 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 21 πόντους. Αφού πλέξουμε 2 σειρές 3, σφίγγουμε καλά το νήμα του μαγικού κύκλου για να κλείσει καλά το επάνω σημείο. Πλέκουμε ένα αύξηση, ολοκληρώνουμε το γύρο και στο τέταρτο γύρο θα πλέξουμε 21 άριχτα. Δεν θα κάνουμε αυξήσεις. Είμαστε στον πέμπτο γύρο. Σε αυτό το γύρο θα κάνουμε 3 αυξήσεις. Θα πλέξουμε 6 πόντους και στον 7ο θα κάνουμε αύξηση. 6 πόντους και στον 7ο αύξηση. 3 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους. Πλέκουμε 6 και κάνουμε αύξηση και θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Στον έκτο γύρο θα πλέξουμε 7, θα κάνουμε αύξηση πάλι 3 φορές και θα έχουμε 27 πόντους.
Πλέκουμε 7 και κάνουμε αύξηση. Άλλες 2 φορές. Έχουμε 27 πόντους και θα πλέξουμε και 3 σειρές, 7, 8 και 9, με 27 άριχτα. Δεν θα έχουμε αυξήσεις. Στον 10ο γύρο θα κάνουμε 3 μειώσεις. Θα πλέξουμε 7 και θα κάνουμε μείωση. 3 φορές συνολικά και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 άριχτα. Πλέκουμε 7 και κάνουμε μείωση. Και θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Στον 11ο γύρο θα κάνουμε 4 μειώσεις. Θα πλέξουμε 4 και θα κάνουμε μείωση. Τέσσερα μείωση, άλλες 3 φορές και θα μας μείνουν 20 πόντοι. Στο 12ο γύρο θα πλέξουμε 3 και θα κάνουμε μείωση. Πάλι 4 μειώσεις έχουμε. Τρία και κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 3 φορές και θα μας μείνουν 16 πόντοι. Στον επόμενο γύρο θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε μείωση. Πάλι 4 φορές και θα μας μείνουν 12 πόντοι. Είμαστε στον 14ο γύρο. Εδώ τώρα θα κάνουμε 2 μειώσεις. Θα πλέξουμε 4 και θα κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλη μία φορά και θα μας μείνουν 10 πόντοι. Έχουμε τελειώσει με το κεφάλι και θα συνεχίσουμε τώρα με το σώμα. Θα αρχίσουμε δηλαδή αυξήσεις. Εδώ στον πρώτο γύρο για το σώμα που είναι ο 15ος, για να τους δούμε, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Στον 15ο γύρο θα πλέξουμε 4 και θα κάνουμε αύξηση. 4 αύξηση 2 φορές και θα έχουμε 12 πόντους. Στον 16ο γύρο θα κάνουμε 6 αυξήσεις. Θα πλέξουμε 1 αύξηση, 1 αύξηση, 6 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 18 πόντους. 1 και κάνουμε αύξηση. Ένα αύξηση γύρω-γύρω, 18 πόντοι. Και θα πλέξουμε και ένα γύρο με 18 πόντους, 18 άριχτα. Στον 18ο γύρο θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε αύξηση. Δύο και στον τρίτο πόντο κάνουμε αύξηση.
Θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές, έχουμε 6 αυξήσεις πάλι και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους. Θα πλέξουμε και ένα γύρο με 24 πόντους. Στον επόμενο γύρο θα κάνουμε 3 αυξήσεις. Θα πλέξουμε 7 αύξηση, 7 αύξηση 3 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 27 πόντους. Πλέκουμε 7 αύξηση. Άλλες 2 φορές θα έχουμε 27 πόντους και θα πλέξουμε και 2 γύρους με 27 πόντους. Είμαστε στον 23ο γύρο και θα αρχίσουμε τις μειώσεις. Πριν αρχίσουμε τις μειώσεις θα γεμίσουμε καλά-καλά το κεφάλι, να είναι όσο πιο σφιχτό γίνεται, γιατί θα το πιάνουμε στα χέρια μας και πολύ εύκολα μπορεί να πιεστεί, να μαλακώσει, οπότε το γεμίζουμε καλά. Στον 23ο γύρο θα πλέξουμε 7 και θα κάνουμε μείωση. Θα κάνουμε 3 μειώσεις το γύρο και θα μας μείνουν 24 πόντοι. Και κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Στον επόμενο γύρο θα κάνουμε 6 μειώσεις. Θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε μείωση. Δύο και κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 18 πόντους. 2 μείωση. Στον επόμενο γύρο θα κάνουμε πάλι 6 μειώσεις, θα πλέξουμε 1 και θα κάνουμε μείωση. 1 μείωση γύρω-γύρω και θα μας μείνουν 12 πόντοι. Είμαστε στον τελευταίο γύρο και πριν το πλέξουμε θα γεμίσουμε καλά το πλεχτό. Στον τελευταίο γύρο θα κάνουμε 6 μειώσεις. Θα γεμίσουμε εδώ στο τέλος όσο καλά μπορούμε και θα κλείσουμε το πλεχτό. Έχουμε τελειώσει το κεφάλι και το σώμα, θα συνεχίσουμε, θα πλέξουμε τα αυτιά του και τα υπόλοιπα μουσούδα, χεράκια, ποδαράκια. Αφού τελειώσουμε με το κεφάλι και το σώμα, θα του πλέξουμε 2 αυτιά. Πλέκουμε ένα μαύρο και ένα άσπρο.
έχω πλέξει το μαύρο αυτή, θα πλέξουμε μαζί το άσπρο. Ξεκινάμε με ένα μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 4 άριχτα. Εδώ στο ξεκίνημα έχει μία μικρή δυσκολία. Έχουμε 4 πόντους. Στο δεύτερο γύρο θα πλέξουμε 1 αύξηση. 1 αύξηση, 2 φορές, έχουμε 2 αυξήσεις δηλαδή, και θα έχουμε 6 πόντους. Βλέπετε, δεν έβαλα το νήμα οδηγό γιατί θα με δυσκόλευε λίγο περισσότερο. Θα γυρίσουμε το πλεχτό. Και θα συνεχίσουμε με τον τρίτο γύρο, τοποθετώντας και τον οδηγό μας. Θα κάνουμε πάλι 2 αυξήσεις. Θα πλέξουμε 2 πόντους, 2 άριχτα, και μετά θα κάνουμε αύξηση. Ας το ξαναδούμε. Κάναμε μαγικό κύκλο, πλέξαμε 4. Στον επόμενο γύρο πλέξαμε 1 αύξηση, δηλαδή έχουμε 6. Στον τρίτο γύρο πλέξαμε 2 αύξηση, πάλι 2 φορές, και έχουμε 8. Στο αυτή έχουμε 2 αυξήσεις σε κάθε γύρο. Στο τέταρτο γύρο θα πλέξουμε 3 και θα κάνουμε αύξηση. Αφού ολοκληρώσουμε τον τέταρτο γύρο με 3 αύξηση, θα πλέξουμε και 2 γύρους χωρίς αυξήσεις με 10 άριχτα. 5 και 6 είναι από 10 άριχτα. Στον 7ο γύρο θα κάνουμε μειώσεις. Θα πλέξουμε 3 και θα κάνουμε μείωση, και θα μας μείνουν 8. Έχουμε 2 μειώσεις. Στον 8ο γύρο δεν έχουμε μειώσεις, θα πλέξουμε 8 άριχτα.
Έχουμε τελειώσει με το αυτί και τώρα θα το ενώσουμε πλέκοντας. Ενώνουμε μπρος με πίσω. Πλέκουμε τρία άριχτα. Δεν το γεμίζουμε το αυτί, δεν βάζουμε καθόλου γέμιση. Κόβουμε το νήμα αφήνοντας όσο χρειαζόμαστε για το ράψιμο. Έτοιμα τα αυτιά, ένα μαύρο και ένα άσπρο. Για τη μουσούδα ξεκινάμε με ένα μαγικό κύκλο μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 5 άριχτα. Τοποθετούμε νήμα οδηγό και στο δεύτερο γύρο κάνουμε 5 αυξήσεις. Θα πλέξουμε και 2 γύρους με 10 άριχτα γύρω-γύρω. Οι 3 και οι 4 από 10 άριχτα. Αφού ολοκληρώσουμε και τις 2 σειρές χωρίς αυξήσεις, θα σταματήσουμε το πλεκτό μας με ένα βουβό. Κόβουμε το νήμα όσο χρειαζόμαστε για το ράψιμο και η μουσούδα είναι έτοιμη. Θα ράψουμε τώρα την μουσούδα, πρώτα τη μουσούδα στο σκυλάκι μας. Μετράμε 8 σειρές και σημαδεύουμε. Και εδώ χρειαζόμαστε 3 σειρές. Οριοθετούμε το σημείο στο οποίο θα τη ράψουμε. Και ξεκινάμε το ράψιμο.
Αφού ράψουμε τη μουσούδα και τα δύο αυτιά, θα πλέξουμε τώρα τα τέσσερα πόδια. Μπορούμε να τα πλέξουμε χωριστά και μετά να τα ράψουμε ή να ξεκινήσουμε το ποδαράκι πλέκοντας, ενώνοντας το νήμα εδώ. Ας το δούμε ενώνοντας το νήμα. Εδώ στο κάτω μέρος θα ενώσουμε το νήμα που το λευκό αφήνουμε λίγο για να το κρύψουμε μετά μέσα και θα κάνουμε 10 αλυσίδες. Για να κάνουμε τώρα το κάτω μέρος του ποδιού, θα πλέξουμε άλλες 2 αλυσίδες, γιατί θα πλέξουμε ποδαράκια. Και πλέκουμε εδώ στην 10η αλυσίδα μας 6 ποδαράκια. Και θα ενώσουμε με βουβό στο πρώτο ποδαράκι που είχαμε πλέξει. Έτοιμο το ένα ποδαράκι, με τον ίδιο τρόπο θα πλέξουμε και το διπλανό του. Με τον ίδιο τρόπο θα πλέξουμε και τα χεράκια. Εδώ είχαμε κάνει 10 αλυσίδες, συν 2 για το ποδαράκι. Εδώ θα πλέξουμε 8 αλυσίδες, συν 2. Τα κάνουμε λίγο πιο κοντά. Και μπορούμε να πλέξουμε 6 μισά ποδαράκια. Πάλι θα ενώσουμε στο πρώτο μισό ποδαράκι που είχαμε. Και κόβουμε το νήμα. Και θα κάνουμε άλλο ένα χεράκι από την άλλη πλευρά.
αφού κεντήσουμε τα ματάκια και την μουσούδα, δύο φρύδια, κεντάμε τυχαία σε τυχαία σημεία όπου μας αρέσει, κάνοντας 3 ή 4 βελονιές για να το μετατρέψουμε σε δαλματίας. Κεντάμε και στο κεφάλι και στο σώμα, μπρος και πίσω, με το μαύρο νήμα. Με το μαύρο νήμα θα του πλέξουμε και μία ουρίτσα. Θα ενώσουμε το νήμα εδώ στο πίσω μέρος. Κάνουμε 8 αλυσίδες. Και πλέκουμε πάνω στην αλυσίδα βουβό. Θα κρύψουμε τα δύο νήματα μέσα στο σώμα και η ουρίτσα του είναι έτοιμη. Το μόνο που του έμεινε είναι να του πλέξουμε το κολάρο του και βέβαια να κεντήσουμε και εδώ το σώμα με μαύρα σημαδάκια. Για το κολάρο θα κάνουμε μία αλυσίδα, θα κάνουμε 16 αλυσίδες και θα πλέξουμε πάνω 15 άριχτα. Θα το τοποθετήσουμε στο λαιμό του και ενώνουμε τις δύο άκρες του. Έχει αρκετές λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτές είναι που το κάνουν σκυλάκι δαλματίας. Ελπίζω να σας βοήθησα, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας!